Έγινε ακόμα χειρότερη την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι τώρα εκ των υστέρων λένε, κάποιοι βέβαια το λέγανε και από πριν, οι Ολυμπιακοί μας μάραιναν, δηλαδή όλα τα είχαμε σαν χώρα. Έπρεπε να κάνουμε και τους Ολυμπιακούς. Υπάρχει βέβαια και η άλλη άποψη ότι οι Ολυμπιακοί ήταν ένα τόσο ωραίο παραμύθι που έπρεπε να το ζήσουμε. Άρα θεωρώ τώρα, αν κοιτάξουμε τώρα το χρόνο, 8 χρόνια πίσω, επειδή είχατε μια πολύ υπεύθυνη θέση τότε. Ναι, εγώ διαφωνώ. Θεωρείτε ότι ήταν μια ιστορία που θα ίσως να έπρεπε να την είχαμε αποφύγει. Όχι, εγώ διαφωνώ με όλους αυτούς που το λένε αυτό. Δεν έπρεπε να είχαμε αποφύγει. Πρώτα απ' όλα, οι Ολυμπιακοί, αφήστε τα αθλητικά, απέδειξαν ορισμένα πράγματα, τα οποία εμένα μου κάνανε την πίστη μου ακόμα μεγαλύτερη, ότι εμείς οι Έλληνες μπορούμε. Τι εννοώ. Απέδειξαν καταρχήν ότι μπορούμε να κάνουμε γρήγορα δουλειά. Υποπίεση, ναι, αλλά μπορούμε να την κάνουμε. Δεύτερον, απέδειξαν ότι αυτό το οποίο έλεγαν πάντα όλοι, ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε μόνο για να ο καθένας για την πάρτη του, ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι συλλογικό. Εγώ τόλισα στο Δήμο της Αθήνας. Οι εθελοντές του Δήμου της Αθήνας μιλούσαν 46 γλώσσες. Και ήταν Αύγουστο μέσα στο λιοπύρι με ένα t-shirt και λέγανε είμαστε εδώ πέρα για να συμμετείσουμε. Αυτά είναι εμπειρίες οι οποίες σου εμπεδώνουν την πίστη ότι αυτός ο λαός, αν έχει ένα όραμα, αν έχει ένα στόχο, έχει τη δυνατότητα να τα βγάλει πέρα. Τώρα, ότι υπήρξαν τεράστιες αδυναμίες, σίγουρα υπήρξαν. Πρώτον, ο σχεδιασμός ήταν πολύ πιο μεγάλο επίβολος από ό,τι χρειαζόμασταν. Έτσι, δηλαδή, λες και είμαστε, και εγώ δεν ξέρω ποια χώρα του κόσμου. Δεύτερον, βεβαίως έγιναν και πράγματα τελείως περίτα. Και τρίτον, πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά αυτό το τεράστιο σκάνδαλο της ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι, γι' αυτά νομίζω ότι θα πρέπει ακόμα και σήμερα πρέπει να ανοίξουν αυτή η φάκελη. Για το μέλλον. Διότι δεν βοηθάει το να κουκουλώνεις τα πράγματα. Πρέπει κάποια στιγμή να πεις τα πράγματα με το όνομά τους, αν θες να τα διορθώσεις.